Ελληνίδες, Έλληνες, καλησπέρα. Χριστός Ανέστη σε όλες και όλους. Κάθε καλό σε εσάς και τις οικογένειές σας. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι ακόμα μία φορά στην επαρχία και στην πόλη της Λεμεσού. Η Λεμεσός από την αρχή αυτής της προσπάθειας και αυτού του αγώνα ήταν παρόν. Στην Λεμεσό βρίσκονται μερικοί από τους παλαιότερους συναγωνιστές και επίσης βρίσκονται μερικοί αγαπητοί φίλοι. Πλησιάζοντας προς τις επερχόμενες διπλές εκλογές του Ιουνίου, είναι η ευκαιρία να μιλήσουμε για τα μεγάλα και μικρά ζητήματα αυτού του τόπου. Και είναι επίσης η ευκαιρία που έχουμε για πρώτη φορά σαν εθνικό λαϊκό μέτωπο να στείλουμε τους δικούς μας αντιπροσώπους στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και στην Ευρωβουλή. Ξεκινώντας από τα ζητήματα των Δήμων, πρέπει να σας πω ότι σε σχέση με το 2016, σήμερα είμαστε πολύ πιο οργανωμένοι, πολύ πιο δυνατοί και εύχομαι, ελπίζω και εργάζομαι μαζί με όλους εσάς να έχουμε τη δική μας ομάδα σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα. Ανθρώπους οι οποίοι θα σταθούν και θα αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί. Ανθρώπους που θα σταθούν δίπλα στον απλό πολίτη για τα ζητήματα της περιοχής, της γειτονιάς και της καθημερινότητας. Αυτό φιλοδοξούμε να πετύχουμε όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Να μου επιτρέψετε επίσης να ευχαριστήσω θερμά όλους και όλες τις υποψηφίους για τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές οι οποίοι επέλεξαν το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο για να θέσουν υποψηφιότητα. Είναι λοιπόν πρωτίστως δική μας τιμή που ενταχθήκατε όχι απλά σε έναν κόμμα, όχι απλά σε μία παράταξη, αλλά ενταχθήκατε σε έναν αγώνα. Συνεχίζοντας την αναφορά μου όσον αφορά τις επερχόμενες ευρωεκλογές, τα ζητήματα τα οποία κυριαρχούν και είναι έντονα, είναι πάρα πολλά. Θέλω όμως να εξηγήσω το τι συμβαίνει στην πολιτική σκηνή, στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή, όσο πιο σύντομα γίνεται. Υπάρχουν αυτή την ώρα δύο πολιτικά ρεύματα. Το ένα προωθεί τις πολιτικές λιτότητας που διαλύουν οικονομικά τη μεσαία τάξη, κλείνουν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, φτωχοποιούν τον Ευρωπαίο πολίτη, δημιουργούν οικονομικές ελίτ και από την άλλη προωθούν την ανεξέλεκτη και παράνομη μετανάστευση με στόχο την αντικατάσταση πληθυσμών. Όσο βαριά και να ακούγεται αυτή η έκφραση, αυτός είναι ο στόχος τους. Με μια κατεπίφαση αγροτική πολιτική έχουν περιορίσει την παραγωγή αγροτικών προϊόντων στην Ευρώπη και ταυτόχρονα καταγράφεται συρρήκνωση των γεωργικών μονάδων σε όλη την Ήπειρο. Παράλληλα, έχουν μετατρέψει το αγαθό της υγείας σε μία βιομηχανία και επεμβαίνουν στα θέματα παιδείας όχι για να διορθώσουν κάτι, αλλά για να περάσουν και να εφαρμόσουν αυτό που ανέφεραν και άλλοι συναγωνιστές, τη Walk Agenda. Θέλουν λοιπόν να διαβρώσουν την επόμενη γενιά, να μεγαλώσουν ανθρώποι χωρίς αξίες, χωρίς ιδανικά, χωρίς πατρίδα, χωρίς θρησκεία. Απέναντι σε αυτό το πολιτικό ρεύμα, κάθε μέρα δυναμώνει έναν άλλο πολιτικό ρεύμα. Κόμματα σε όλη την Ευρώπη που έχουν την ίδια προσέγγιση με τη δική μας. Υπερασπιζόμαστε την εθνική και θρησκευτική ταυτότητα του τόπου μας.
υπερασπιζόμαστε τις ευάλωτες ομάδες, προωθούμε τη δικαιοσύνη και την αξιοκρατία απέναντι στη διαφθορά και δεν επιτρέπουμε σε κανένα να επεμβαίνει πάνω στα παιδιά μας. Προς αυτήν την κατεύθυνση έχουμε ήδη συμμαχήσει και ενταχθεί στη μεγάλη οικογένεια των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών. Είχαμε μάλιστα την ευκαιρία να τους φιλοξενήσουμε πολύ πρόσφατα στη Λευκωσία για ένα μεγάλο συνέδριο. Απευθυνόμαστε στον κάθε πολίτη, ζητώντας του να μας δείξει εμπιστοσύνη και να ταχθεί μαζί μας σε αυτήν την τεράστια προσπάθεια, παρουσιάζοντας ένα ψηφοδέλτιο με 6 προσωπικότητες άξιες, ικανές, οι οποίοι έχουν να προσθέσουν η κάθε μία και ο καθένας κάτι πολύ διαφορετικό σε αυτόν τον αγώνα. Είμαστε λοιπόν περήφανοι για τους υποψηφίους μας και είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι όποιος και να εκλεγεί την επόμενη μέρα θα ξεκινήσει τον αγώνα για την Κύπρο μέσα από τα έδρανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλω να τονίσω ότι θα είναι ένας τεράστιος αγώνας και μια μεγάλη προσπάθεια. Η σοβαρή δουλειά ξεκινά την επόμενη μέρα των εκλογών. Θα πρέπει να διεθνοποιήσουμε το κυπριακό πρόβλημα, το οποίο είναι καλά να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Έχουμε φροντίσει εμείς ήδη να υποβαθμίσουμε από πρόβλημα εισβολής και κατοχής σε μια δικοινοτική διαφορά. Θα πρέπει με τους Ευρωπαίους συμμάχους μας να βρούμε τρόπους αντιμετώπισης της ακρίβειας η οποία μαστίζει και τα μεγαλύτερα στρώματα του δικού μας λαού. Παράλληλα, θα πρέπει να βρούμε τους τρόπους να ξανακάνουμε τους Ευρωπαίους περήφανους για τον τόπο τους και ειδικά τους Έλληνες της Κύπρου. Αυτή τη στιγμή αποτυπώνεται γενικά μια πολύ θετική εικόνα για την παράταξή μας για το κίνημα. Υπάρχουν ενθαρρυντικά μηνύματα σε κάθε πόλη της Κύπρου, σε κάθε επαρχία της Κύπρου, όπου βρεθούμε, όπου σταθούμε. Όμως, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός. Οι εκλογές τελειώνουν στις 9 του Ιούνιου και είμαι απόλυτα βέβαιος ότι αν συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό να αγωνιζόμαστε, εκείνον το βράδυ θα είμαστε οι μεγάλοι νικητές. Θα είμαστε οι μεγάλοι νικητές. Θα είμαστε οι μεγάλοι νικητές για να στείλουμε ένα μήνυμα στους πολιτικούς μας αντιπάλους, τους οποίους θεωρούμε αποκλειστικά υπεύθυνους για τα δεινά και τα βάσανα αυτού του τόπου. Το ΕΛΑΜ δεν είναι απλά ένα κόμμα. Είναι μια εποχή που ανατέλει με ανθρώπους που θέλουν αλλαγή, ουσιαστική αλλαγή. Είναι η πρώτη φορά που το ΕΛΑΜ διεκδικεί την δημαρχία στο Δήμο Λάρνακας με τον συναγωνιστή Σωτήρη Ιωάννου. Είναι επίσης η πρώτη φορά που το ΕΛΑΜ διεκδικεί την αντιδημαρχία της πόλης της Πάφου με τον συναγωνιστή Μιχάλη Μιχαήλ. Και είναι η δεύτερη φορά που διεκδικούμε με τον συναγωνιστή Λίνο Παπαγιάννη τη δημαρχία του κατεχόμενου Δήμου Αμοχώστου. Υπάρχει όμως μια ουσιώδης διαφορά για τον κατεχόμενο Δήμο Αμοχώστου. Στο πρόσωπο του Λίνου Παπαγιάννη, το ΕΛΑΜ και όλοι εμείς βλέπουμε τη νέα γενιά αμοχωστιανών, οι οποίοι δεν είναι πρόθυμοι να παραδώσουν την πόλη τους για πάντα στις ορέξεις της Τουρκίας, και μέσα από αυτήν την προσπάθεια ευελπιστούμε να επιστρέψουμε στα χώματά της, να περπατήσουμε ελεύθεροι, έστω και αν τώρα τη σκεπάζει το σκοτάδι της κατοχής.